Γιώργιος Καρεσκάκης, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός που δέχτηκε τον Ηρακλή. Μόλις το έκτο λεπτό πρώτη καλή στιγμή στο μάτς για τους γηπεδούχους, η Μπαγάσα Ρόμεταλ Φουστέρη συνδυάστηκαν αδύναμο σουτ του Ισπανού στην αγκαλιά του Ελευθερόπουλου. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά από την αρχή, βρήκε χώρους, επέβαλε το ρυθμό του. Στο 10ο λεπτό Ρόμεταλ έδωσε και πάλι στο Φουστέρη, αυτή τη φορά δυνατή πάσα για τον Μυραλάς με τον Ελευθερόπουλο να προλαβαίνει και να απομακρύνει τον κίνδυνο. Στο 20ο λεπτό μετά το κόρνερ του Μπαγάσα, ο Ριέρα έπεσε στην περιοχή στη μονομαχία με τον Σίσιτς. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στο 29 ο Μυραλάς μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Τελείωσε μόνο στη φάση ενώ είχε επιλογές η μπάλα out από το Βέλγο. Το γκολ ήρθε στο 32ο λεπτό για τον Ολυμπιακό μετά τη σέντρα του Γιάννη Παπαδόπουλου. Η μπάλα έφτασε στο Ρόμεταλ όπου νικήθηκε από τον Ελευθερόπουλο. Φουστέρ όμως ακολούθησε τη φάση και άνοιξε το σκορ. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Ισπανό να σκοράρει το πρώτο γκολ των Ερυθρόλευκων μέσα στο νέο έτος. Ξανά η σέντρα του Γιάννη Παπαδόπουλου. Φουστέρ πήγε για την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε. Ο Ρόμεταλ έκανε το σούτ. Ο Ελευθερόπουλος έδωσε σε δεύτερο χρόνο. Ο Φουστέρ άνοιξε το σκορ. Και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ανήκε πάλι στον Ολυμπιακό. 44ο λεπτό. Το Ροσίδης ξέφυγε από τον Πίτου Γκαρσία, έβγαλε τη σέντρα. Ο Ριέρα έχασε μεγάλη ευκαιρία από το ύψος του πέναλτι να κάνει 2 τα τέρματα της ομάδας του. Σκορ πρώτου ημιχρόνου 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48ο λεπτό, Ρόμεταλ στον Ριμπαγάσα. Αυτό το Γιάννη Παπαδόπουλο σου τέξε από την περιοχή. Αστοχή. Πρώτη καλή στιγμή των Ερυθρολεύκων στην επανάληψη. Ο Φουστέρ στο Ρόμεταλ, 56ο λεπτό. Αυτός δεν βλέπει τον Ροσίδη που είναι μόνος του. Στη γωνιά του Ελευθερόπουλος με διπλή προσπάθεια σταματά το Δανό. 27ο λεπτό. Ο Βασίλης Τροφίδης βρήκε χώρο, έπιασε το αριστερό και πάλι ο Ελευθερόπουλος κράτησε το 1-0. Δέχτηκε και τα συγχαρητήρια του μέσου του Ολυμπιακού. 64ο λεπτό. Η άμυνα του Ηρακλή δεν απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Ιμπαγάσα. Ο Ριέρα θα δοκιμάσει το πόδι του, θα βρει και πάλι σε ετοιμότητα το Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Στο 71 ο Μυραλάς θέλησε να τα κάνει όλα μόνος του, μπήκε στην περιοχή, επωφελήθηκε και από τις κόντρες στο σούτου στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να κάνει 2 τέρματά του, ο Πάντελης συνέχεια στόχησε στο rebound. 73ο λεπτό, ο Βέλιος που είχε περάσει και αυτός αλλαγή από τον Ουζουνίδη βγάζει σέντρα. Ο Σολτάνη θέλει να περάσει, πέφτει μόνος στην περιοχή. Ο διαιτής Κωνσταντινέας του δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. Αποβάλλει το Σολτάνη, ο Ηρακλής μένει με 10 ποδοσφαιριστές στο 73ο λεπτό. Ο Τουρίδης δεν τον ακουμπά, ο Σολτάνη πέφτει μόνος του. Έξαλλος ο Ζουνίδης διαμαρτύρεται για την απόφαση του Κωνσταντινέα. Τα είπε λίγο με τον Μητρόπουλο και στη συνέχεια έφυγε και αυτός για τα αποδυτήρια. 82ο λεπτό, ήρθε το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ο Μάρκο Πάντελιτς μπήκε στο 69, στο 82 βρήκε δίχτυα. Πολύ ωραίο, δυνατό σου την μπάλα, δοκάρι και μέσα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Ο Μάρκο Πάντελιτς σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα. Και ο Ολυμπιακός κλειδώνει το τρίποντο 8 λεπτά πριν το φινάλε. Ξανά ο Πάντελιτς, όπως αποφεύγει τον αντίπαλό του, πολύ δυνατό σουτ. Μπάλα στα δίχτυα, 2-0 Ολυμπιακός. Ο Σέρβος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Στο 84 από τις λίγες επιθετικές προσπάθειες του Γυραιού, ένα σου του Μάρα έφυγε ψηλά, καμία ενισχύει για τον Πάρντο. Τελευταία φάση στο μάτς, φάουλ απευθείας του Πάντελιτς, μπάλα out. Τελικό αποτέλεσμα στο Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Ηρακλής 2-0.